Γεια σας παιδιά, με λένε Άλεξ και αυτό είναι το καναλάκι μας του Σκέτο Γκέτο, στο οποίο πλέον τις καθημερινές θα σχολιάζουμε memes και βλακίες που βρίσκω online και το σουκού θα μιλάμε για ψυχική υγεία. Σήμερα λοιπόν που είναι καθημερινή, είπα να δούμε μερικές απίστευτα ωραίες μεταφράσεις από AI ή γενικότερα μεταφραστικά τα οποία μου φαίνονται αστεία. Τα πήρα όλα από το Facebook, από ομάδες ή είναι δικά μου screen κάποια. Feel free να μου στείλετε και τα υπόλοιπα. Με κάτι τέτοια γελάω. Εγώ εντωμεταξύ έχω κάνει μεταφραστής δουλειά για λίγο καιρό. Μετέφραζα κάτι οικονομικά άρθρα, τα αγγλικά στα ελληνικά. Και όταν προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω Google Translate ή οτιδήποτε τέτοιο, εκτός από το ότι οι ιδιωματισμοί πηγαίνανε περίπατο, ήταν το θέμα. Όταν προσπαθείς να χρησιμοποιείς AI, εκτός από το ότι οι ιδιωματισμοί πάνε περίπατο, πάνε πάρα πολλά άλλα πράγματα περίπατο. Οπότε, μέχρι το AI να μάθει να μεταφράζει καλύτερα τα πράγματα, ίσως καλή ιδέα είναι να μεταφράζουμε μόνοι μας, γιατί αλλιώς πρώτα πρέπει και μια τεχνητή νοημοσύνη να το μεταφράσει και μετά πρέπει και ένας άνθρωπος να κάτσει να το ελέγξει για να δει αν είναι καλό και να φάει παραπάνω ώρα. Μου είχε σχολιάσει και ένα άτομο σε ένα βίντεο που είχα κάνει για τα AI και μου είχε πει ότι ουσιαστικά αυτή τη δουλειά κάνει τώρα, να διορθώνει τα λάθη των AI. Αχ, ας δούμε τώρα μεταφραστικά να γελάσουν. Κουασόν. Νεκρός γνωστός YouTuber στα 40 του. Πέθανε σε ατυχές ατύχημα. Αφού δεν πέθανε σε ευτυχές ατύχημα ή σε δυστυχές δυστύχημα, καλά είμαστε. Μούχλα παγωτού από σιλικόνι υπόψη. Πάντα ήθελα λίγη μούχλα παγωτού. Εσείς δεν θέλετε λίγη μούχλα παγωτού. Είναι και 6 τεμάχια. 20 ευρώ τα 6 τεμάχια για μούχλα παγωτού. Βάζω παγωτό στο ψυγείο. Άμα βάλεις παγωτό στην κατάψυξη και το αφήσεις, πιάνει μούχλα. Μούχλα παγωτού. Ο ροζ για το πρόσωπο με αμφιβληστροειδή. Retinal serum. Μπέρδεψε το retina με το retinal μάλλον. Beatles. Wu-Tang Clan. Δέλτα. Wu-Tang Clan. Η Wu-Tang Clan, αγαπημένο συγκρότημα. Αγαπάμε Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Με γάμα. Ιού. Γάμα θα έλεγα εγώ. Wu-Tang Clan. My name is Ears. Georgia. My name is Stati. Eleanor Stati. Ναι. Έτσι τα είχε στο ψηφοδέλτιο. Εντάξει, το να μεταφράζεις αυτολεξί ονοματεπώνυμα είναι νομίζω από τα πιο αστεία πράγματα στον κόσμο. Αλλά τώρα μας κάποιος ρωτήσει πώς αποδίδεται το νόημα του ονόματος κάποιου, δηλαδή του Γιώργου Αυτιά στα ελληνικά, στα αγγλικά. Δεν θα πει κάποιος Ears, George Ears, η αλήθεια είναι. Αυτό σημαίνει. Beautiful cat with homophobia. Χετεροχρώμια μήπως. Πω πω, τι όμορφη γάτα με ομοφοβία. Το χειρότερο ρε φίλε, η γάτα σου είναι για ομοφοβία. Η δικιά μου γάτα δεν είναι καθόλου ομοφοβική, είχε και γκόμενο. Ευτυχώς τουλάχιστον. Είχαμε 3 γατιά, είναι στο άλλο σπίτι τώρα. Αλλά είχαμε το Τζίτζι και τη Μίτζι, είναι τώρα με τη γιαγιά μου. Και έχουμε και το σύμπαν, ωραία, ο σύμπαν είναι εδώ. Ο σύμπαν όμως τα είχε με το Τζίτζι, ήταν ζευγάρι. Τα είχανε, ήτανε καθόντουσαν αγκαλίτσα, ξέρετε. Ήτανε, κάνανε τα δικά τους εκεί πέρα. Ήτανε ωραίο ζευγαράκι, ο Τζίτζι με σύμπαν σιπάρο. Η Μίτζι κοσμάρα, τους μισή όλοι. Κορίτσια ρόδα, παπούτσια φοιτητές. Καλά, αυτά κάτι σέιν, κάτι τέμου, κάτι που όλες οι μεταφράσεις είναι έτσι, είναι η μία πιο ξεκαρδιστική από την άλλη. Κορίτσια ρόδα, παπούτσια φοιτητές. Θέλω να αγοράσω ένα κορίτσια ρόδα, παπούτσια φοιτητές, μπορώ. Εγώ εντωμεταξύ, όταν ήμουν πιο μικρό, είχα πάει να πάρω τέτοια παπούτσια, κορίτσια ρόδα, παπούτσια φοιτητές. Αλλά ήταν παιδικά.
Ήμουν παιδί, οπότε πάω να πάρω αυτά τα παπούτσια και δεν μου κάνανε ωραία, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί είχαν κορίτσια ρόδα παπούτσια φοιτητές. Οπότε παίρνω τα παπούτσια τα οποία δεν μου κάνουν και στα 10 λεπτά είμαι σε φάση, ναι, δεν μπορώ να τα φορέσω αυτά. Αλλά τα ήθελα πάρα πολύ γιατί είχαν ρόδες. Έπρεπε να τα φοράω αυτά γιατί τα είχα αγοράσει. Είχαμε χρησιμοποιήσει λεφτά για να αγοράσουμε αυτά τα παπούτσια και εγώ είχα πρίξει τους γονείς μου να πάρουμε αυτά τα παπούτσια γιατί είχαν ρόδες και τελικά δεν τα φόρεσα ποτέ γιατί μετά που τα φόρεσα με έκοψαν γιατί μου ήταν θεόμικρα και το είχα δει όταν τα είχα δοκιμάσει ότι μου ήταν θεόμικρα, αλλά δεν είχε στο νούμερό μου με ρόδα, με κορίτσια ρόδα, παπούτσια φοιτητές, είχε μόνο χωρίς κορίτσια ρόδα και δεν τα ήθελα. Το μυστήριο των ψυχοπαθών. Οι άνθρωποι που δεν έχουν νιώσει ποτέ τους συμπόνια, πιο επιρρεπείς σε φρικτά εγκλήματα. Το ποσοστό τους υπολογίζεται στο 1%. Α, εννοεί τους σόσιοπαθ. Παιδιά, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοινωνιοπαθείς, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, είναι διαφορετικοί από τους ψυχοπαθείς. Γιατί ψυχοπαθής καταρχάς, τι όρος είναι αυτός, τι δόκιμος όρος είναι. Ψυχοπαθής, κάθε άνθρωπος που έχει ψυχική ασθένεια θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί τώρα κοινωνιοπαθής και ψυχοπαθής είναι άλλο πράγμα τελείως. Δεν έχουν νιώσει ποτέ τους συμπόνια. Έχουν χαμηλή ενσυναίσθηση αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθουν αισθήματα. Και τώρα όλα αυτά που κυκλοφορούν για τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή, αυτά τα άτομα βασανίζονται. Έχω γνωρίσει άτομα με αντικοινωνική διαταραχή. Δεν είναι άτομα τα οποία απλά νιώθουν ότι δεν με νοιάζει τίποτα, ό,τι και να γίνει, εγώ θα τους σκοτώσω. Όχι. Βασανίζονται όντως και πρέπει να παίρνουν βοήθεια, ψυχιατρική υποστήριξη. Συνήθως έχουν και νοσηλείες, φυλακές και είναι δύσκολο. Μπαμπού πυροβολή με κινέζικο μαριντάρι κοτόπουλο. Μπαμπού σουτ with Chinese mushroom chicken. Α, μπαμπού σοτ! Α! Μπαμπού πυροβολή με κινέζικο μανιτάρι κοτόπουλο. Καλά, ε! Τι μεταφρασάρα ήταν αυτή. Σύστημα εντερόκολου. Τι είναι το σύστημα εντερόκολου? Three holes design. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό. Ντους μήπως λέει. Σύστημα εντερόκολου. Ναι. Τέλος πάντων. Καλά μπάνια. Well bathrooms. Well bathrooms σε όλους σας παιδιά. Τώρα που ήρθε καλοκαιράκι να ξέρετε όλοι well bathrooms, να περάσουμε εντέλεια. Well bathrooms, παιδιά. Να βγάλετε τα σώματά σας να λιαστούν, να κάνετε well bathrooms και να περάσετε τέλεια. Παρακαλώ, δέστε τις ζώνες ασφαλείας. I request you wear the areas of safety. Ζώνες ασφαλείας, areas of safety. Τέλειο. I request you to wear the areas of safety. Ναι. Τώρα, όχι μόνο κάποιος έκατσε και το έγραψε αυτό. Κάποιος το θεώρησε αρκετά καλή ιδέα για να το βάλει αυτό σε ένα πλακίδιο σκαλιστό, το οποίο είναι πάνω σε ένα τέτοιο απολοφορείο, δεν είναι αυτό, κτέλ. Τώρα αυτό θα είναι... Δεν θα έχει μόνο ένα τέτοιο πλακάτ, θα έχει μπόλικα που θα είναι I request you to wear the areas of safety. Και ο τουρίστας πού σκατά θα καταλάβει τι λες. Γκαντέμις, στα ελληνικά, στα αγγλικά. You're gay! Η αλήθεια είναι ότι εμείς γκέι είμαστε λίγο γκαντέμιδες, είναι η αλήθεια. Βασικά όλοι οι άνθρωποι είμαστε λίγο γκαντέμιδες, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητά μας. Απλά είναι η γκαντεμιά που μας τρώει. Η μετάφραση εδώ πως βγήκε από τον γκαντέμις και έγινε you're gay, δεν το ξέρω. Αλλά είναι κάπως accurate. Είμαστε LGBT λίγο γκατέμιδες. Μπορώ να το πω εγώ. I'm a break up to you. Why you break up with me? Because I am your boyfriend.
Okay, take care to yourself. You live happiness with your new relation. I go out your life and you don't sadness. No, because I am half new girl and you is cheating me. If you is cheater, then I'm your teacher. Δεν το είχατε σκεφτεί έτσι. Δεν το είχατε σκεφτεί έτσι. Ρε εσείς, το καλό, το τέλειο εδώ δεν είναι ότι τα λένε έτσι. Το τέλειο είναι ότι ούτε ότι συνεννοούνται. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι λένε. Όλοι καταλαβαίνουμε τι λένε. Και καθόμαστε και κοροϊδεύουμε, ενώ μια χαρά καταλαβαίνουμε τι λένε. Αυτό δεν έχει σημασία, ρε παιδιά, να συνεννοούμαστε. Τι έχει σημασία, να μιλάμε σωστά τη γλώσσα και τέτοια. Βλακίες. Ένα τεμάχιο. Αιώρα κουρνιάζει για γάτα. Ξύλινη φωλιά κρεβατίου για γάτα. Φερούμενη και στιβαρή αιώρα γάτα. Κατάλληλη για αιώρα γάτα. Για αιώρα γάτα κάνει όμως. Αυτό δεν το κατάλαβα. Καλά. Αυτά οι περιγραφές στο Shane ή στο AliExpress, σε όλα αυτά που είναι αιώρα κουρνιάζει για γάτα, ξύλινη φωλιά κρεβατίου για γάτα, φέρουμε αιώρα γάτα, τα λέει όλα έτσι, όλα έτσι. Είναι, λες και απευθύνεται όντως σε AIs για να αγοράσουν και όχι ότι απευθύνεται σε ανθρώπους. Και είναι λίγο τρομακτικό αυτό, αν το σκεφτείτε. Εγώ δηλαδή που το σκέφτομαι με τρομάζει, δεν μου αρέσει σαν ιδέα. Πείτε γεια σε πυκνά και υγιή μαλλιά σε 2 εβδομάδες. Θέλεις να ξυρίσω τα μαλλιά μου και να πω αντίο. Να πω γεια σε πυκνάκι. Να πω γεια να τα χαιρετήσω, να έρθουνε. Γεια πυκνάκι γη μαλλιά σε 2 εβδομάδες. Τι, ρε εσείς με έχει κάψει αυτό. Πείτε γεια σε πυκνάκι γη μαλλιά σε 2 εβδομάδες. Πείτε αντίο δεν λέμε, δεν είναι η έκφραση. Πείτε γεια για το καλωσόρισμα δεν λέει κανείς, οπότε είναι λάθος. Πείτε γεια σε πυκνάκι γη μαλλιά σε 2 εβδομάδες. Τέλος πάντων, επόμενο. Η γκόμενα σχεδίασε εξαιρετική λαβή κινητού τηλεφώνου. The chick θα είναι αυτό. Η γκόμενα. Καλά αυτή η γκόμενα. Τι λαβή κινητού τηλεφώνου σχεδίασε. Πουά, ναι, τι λαβάρα είναι αυτή. Πω, τι έκανε πάλι η γκόμενα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εγώ κάτι τέτοια κάθομαι και βλέπω και γελάω μόνο μου. Και κρατιέμαι Σέιν. Όχι το μαγαζί, Σέιν. Στα λογικά μου. Αν θεωρούνται αυτά που είμαι, τα λογικά μου. Οτιδήποτε με μαγιονέζα πρέπει να, πριν καταλωθεί να βρίσκεται στο ψυγείο γιατί υπάρχει κίνδυνο τροφική δηλητηρίαση. Μην αφήνετε τρόφιμα με συνοδευτικό μαγιονέζα πολλή ώρα εκτός ψυγείου. Για παράδειγμα, η πατατοσαλάτα με βάση το μαγιό είναι πάντα ένα που γίνεται μεγάλα προβλήματα που προκαλούν πολλά προβλήματα. Η πατατοσαλάτα με βάση το μαγιό είναι πάντα ένα από εκείνα τα μεγάλα πράγματα που προκαλούν πολλά προβλήματα. Η πατατοσαλάτα με βάση το μαγιό. Τι. Ρε εσείς. Καμία συνεννόηση. Έφαγα μια πατατοσαλάτα με βάση το μαγιό της προάλλης. Η μπικίνι. Η δική μου χιολόσουν. Επιβεβαιώστε την ανθρωπότητα. Πριν την εγγραφή σας, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι είστε άνθρωπος. Πώς θα επιβεβαιώσω την ανθρωπότητα, αν μου μιλάς σαν να είμαι AI. Γιατί μου μιλάνε όλοι, όλα τα AI. Μου μιλάνε και εμένα σαν να είμαι AI. Παιδιά, δεν είμαστε AI. Πρέπει τα AI να μάθουν να μιλάνε στους ανθρώπους. Σαν να είναι άνθρωποι. Και όχι AI. Γιατί είναι... Γενικά είναι λίγο τρομακτική όλη φάση με τα AI τώρα. Δεν ξέρω εσάς γιατί δεν σας τρομάζει, αλλά το ξέρω ότι λέτε, α, τα AI είναι χαζά, αλλά άμα μπαίνετε μέρα με τη μέρα στο ChatGPT θα βλέπετε ότι είναι όλο και πιο έξυπνο, όλο και πιο έξυπνο και είναι όλο και πιο τρομακτικό. Γεια, αυτό ήταν το βίντεο. Καμένες μεταφράσεις, κάψτε τον εγκεφαλό σας και εσύ, και εσείς. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Κάντε το share άμα σας άρεσε. Και δείτε το όταν δεν είστε καλά για να νιώσετε καλύτερα με τις ηλίθιες μεταφράσεις. Ψυχολογικά εγώ την παλεύω νομίζω. Εδώ την παλεύουμε. Ό,τι θέλετε στείλτε μου. Memes, βιντεάκια, ό,τι θέλετε να αντιδράσω. Τα στέλνετε στο Insta, τα social μου είναι από κάτω. Live στο TikTok έχει κάθε μέρα. Κάντε comments από κάτω. Ό,τι feedback έχετε. Άλεξ, δεν ακούγεσαι πάλι παρόλο που πήρες μικρόφωνο. Πάρε ένα καλύτερο.
Άλεξ, το κινητό σου βγάζει για τον Μπέο βίντεο, πάρε μια κάμερα. Άλεξ, μας ενοχλεί που στο background έχει στο ψυγείο, γιατί οι άνθρωποι που μου λένε για προβλήματα για το κανάλι, τους ενοχλεί το background. Οκ, okay, bro, δεν μπορώ να κάνω κάτι για το background αυτή την περίοδο, οπότε είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να λύσω αυτή την περίοδο. Αλλά αν έχετε άλλες προτάσεις ή θέματα, γιατί τα βίντεο θα είναι καθημερινά και θέλω να είναι όσο πιο καλά και συμβατά από με εσάς που θέλετε να τα βλέπετε. Έχετε διορθώσεις, έχετε να μου πείτε κάτι, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, γεια σας!